Ο Νότης Φακιανάκης, που ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή, εξέφρασε με πλάγιο τρόπο την άποψη πως οι άνθρωποι έχουν καταγωγή από τους εξωγήινους. Ο Νότης Σφακιανάκης με look μιλιτέρ και στρατιωτικό κασκέτο της ανατολικογερμανικής στάζη εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τάσου Μπογδάνου για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Το Πηλίκιο είναι Ανατολική Γερμανία. Ανατολική Γερμανία, στάζη. Το βλέπω από το, ναι, τον θηρεός ναι, ναι. του Πηλικίου. Για να υπενθυμίσω στην καγκελάριο της Γερμανίας mm-hmm. την καταγωγή της. Θέλω να μιλήσουμε για την καταγωγή του ανθρώπου. Αν πεις έτσι ευθέως ναι. κάποια πράγματα, θα σε παρεξηγήσουν. Η ανθρώπινη φυλή προέρχεται από τη γη. Και από την γη. Σοβαρότατη άποψη, μα την αλήθεια. Κάποιοι είναι γήινοι και ούφο κάποιοι άλλοι. Με πλοκάμια 20 και χοντρό κεφάλι. Ναι. Από πού είμαστε. Κοίταξε. Είπα προηγουμένως ότι άμα τα πεις έτσι κάθετα στους ανθρώπους, θα σε παρεξηγήσουν. Άρα πρέπει να το πας λαού-λαού. Εντάξει, Ρενότης, μη μας το πεις ευθέως. Πες το πλαγίως. Δεν είναι πάρα πολύ εγωιστικό να πιστεύουμε, γιατί έτσι κάνουμε, πιστεύουμε. Είμαστε τόσο πια σίγουροι για όλα που λέμε πιστεύω αυτό, πιστεύω εκείνο, πιστεύω. Σε όλα πιστεύουμε. Πιστεύουμε λοιπόν οι άνθρωποι ότι είμαστε οι μοναδικοί που υπάρχουμε σε όλο αυτό το σύμπλεγμα. Είναι δυνατόν να είμαστε μόνοι. Είμαστε άραγε μπακούρια μέσα του σύμπαντος στα αστέρια ή υπάρχουν κάπου τύποι με δυο πόδια και ξυχέρια. Είναι δυνατόν κάποια στιγμή η ανθρωπότητα από εκεί που ήταν στην λίθινη εποχή για παράδειγμα και είχε φτιάξει ένα τσεκούρι ας πούμε με μία πέτρα και ένα κομμάτι ξύλο και το έδεσε με κάτι σχήνα εκεί πέρα. Από εκεί δηλαδή φτάσαμε να κάνουμε τον Παρθενώνα. Γίνεται. Έτσι. Όχι. Ποιος τον έκανε τον Παρθενώνα. Η γνώση. Πώς ήρθε η γνώση. Απότομα. Αυτό όχι. Η γνώση ήρθε από αλλού. Για δες φίλε μου τι μαθαίνει κανείς ακούγοντας Σφακιανάκη. Να το βράσω το έρμο το πτυχίο μου. Σε ποιο θεό πιστεύεις. Πιστεύω στην ανώτερη δύναμη την οποία έχουν ονομάσει άνθρωποι στην ελληνική θεό. Mm-hmm. Έχουν δώσει αυτή την ονομασία. Δεν γνωρίζω όμως. Αγνωστικιστής είμαι. Νότης ο αγνωστικιστής. Αδέρφια ψυχραιμία.